Καλοκαίρι, μεσημεράκι, ακούω τη μουσική από το Horizon Chase Turbo, αρκετά ρέτρο αισθητική και ρέτρο άκουσμα. Ρέτρο αισθητική το παιχνίδι, ρέτρο άκουσμα η μουσική του. Και σκέφτομαι τι έκανα τα μεσημέρια όταν ήμουν πιτσιρίκι εκεί γύρω στα 10 χρονών. Το πρωί εντάξει υπήρχε κλασική βόλτα με το ποδήλατο στη γειτονιά, στο στενό όπως λέγαμε τότε, τον ένα δρόμο στον οποίο παίζαμε κυρίως, και υπήρχε και μια μεγάλη αλάνα τότε, αργότερα έγινε μια τεράστια οικοδομή όπου πηγαίναμε και παίζαμε μπίλες και μπάλα. Εγώ της μπάλας δεν ήμουνα, οπότε ή έμπαινα τέρμα τις ελάχιστες φορές που έχω παίξει, αλλά κυρίως παίζαμε μπίλες. Υπήρχε και ένα διάστημα που μας είχε πιάσει μια τρέλα με τον Καραγκιόζη και παίρναμε, φτιάχναμε μόνοι μας φιγούρες, στείναμε και ένα πρόχειρο έτσι σκηνικό με ένα λευκό σεντόνι. Αλλά πιτσιρίκια τότε δεν ξέραμε ότι πρέπει από πίσω να έχουμε καλό φωτισμό, οπότε γυρνούσαμε το σεντόνι σε σημείο που να παράει ο ήλιος. Την ώρα που κάθονταν τα παιδιά να μας δούνε, με δωρεάν εισιτήριο εννοείται, θα μπώνονταν από τον ήλιο. Οπότε πιο πολύ ήταν η διαδικασία να στήσουμε το σκηνικό και να καθίσουμε να παίξουμε την ιστορία, την οποία είχαμε ένα βιβλίο με ιστορίες του Καραγκιόζη και ήταν οι διάλογοι κανονικά, και από εκεί διαβάζαμε τις ιστορίες και ταυτόχρονα προσπαθούσαμε να κινούμε και τους κεντρικούς χαρακτήρες. Τα παιδιά θα μπώνονταν από τον ήλιο, ο οποίος έπρεπε να βοηθήσει εμάς ώστε να φαίνονται οι φιγούρες σαν προβολέας, αλλά το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Παρ' όλα αυτά είχε την γλύκα του και το κάναμε και ξανά και ξανά και ξανά, και ας μην είχε έτσι σοβαρή ανταπόκριση. Επίσης προσπαθούσαμε να στολίσουμε αυτό το θέατρο σκιών που είχαμε στήσει με κάτι πλαστικά λουλούδια που βάζαμε από πάνω στη σειρά, τα κολούσαμε με σελοτέιπ ή το σειραπτικό εκείνο που έχουν οι ταπετσέριδες, τώρα που είναι αρκετά δυνατό. Μετά τελείωνε όλο το σκηνικό και πηγαίναμε, ναι μεν ήταν μεσημέρι, πηγαίναμε να φάμε, αλλά το ραντεβού δίνονταν αμέσως μετά το φαγητό. Τότε δεν υπήρχε αυτός ο φόβος των σημερινών γονέων που πρέπει να είναι δίπλα στα παιδιά τους όταν παίζουνε. Τρώγαμε, κατεβαίναμε πάλι κάτω, λέγαμε τι έφαγε ο καθένας, τι καλό μαγειρέψατε σήμερα, και έπρεπε να βρούμε τι παιχνίδι θα παίξουμε ώστε στα σκαλιά της οικοδομής που καθόμασταν και να κάνουμε ησυχία αλλά και να περάσουμε και καλά, γιατί τα μεσημέρια εκείνα του Ιουλίου και του Αυγούστου με τον ήλιο να βαράει ντάλα και να ζεσταίνεται η άσφαλτος, να καίνε τα αυτοκίνητα και όλα αυτά, ήταν λίγο δύσκολα για να καθόμαστε έξω. Οπότε βρίσκαμε μια οικοδομή που είχε σκιά συνήθως στη δική της πλευρά, στο δικό της πεζοδρόμιο, και τα παιχνίδια που παίζαμε ήταν ή τα υπερατού τα χαρτάκια, είτε παίζαμε με καπάκια. Παίρναμε καπάκια από μπύρες κυρίως και από μπουκάλια αναψυκτικών. Στην άκρη των πεζοδρομίων έχει μία λωρίδα γκρι στα παλιά πεζοδρόμια. Η κορνίζα, ας πούμε, του πεζοδρομίου, η μπορντούρα, δεν ξέρω πώς το λέτε. Και βάζαμε δύο όρια, μία αρχή και ένα τέλος. Ο κάθε παίχτης έπαιζε, έβαζε το καπάκι του και προσπαθούσε με τρία χτυπήματα με το δάχτυλο να σμπρώξει το καπάκι, με σκοπό να είσαι ο πρώτος που θα περάσει τη γραμμή τερματισμού. Αν όμως το καπάκι σου έβγαινε είτε από την αριστερή πλευρά αυτού του γκρι διαδρόμου είτε από τη δεξιά, ήσουν υποχρεωμένος να επιστρέψεις στην αρχή. Κάποιοι πιο θαραλέοι τολμούσαν να χτυπήσουν το καπάκι από μακριά και λίγες φορές ήταν που το καπάκι πήγαινε ολόησια και κέρδιζες κατευθείαν. Μέχρι τότε όμως ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι το συγκεκριμένο που παίζαμε. Μας είχε οδηγήσει στο να κάνουμε τεράστιες συλλογές από τέτοιου είδους καπάκια. Θυμάμαι είχα μαύρη σακούλα σκουπιδιών που ήταν σχεδόν η μισή γεμάτη από καπάκια. Και μετά αρχίσαμε να μετράμε, να υπολογίζουμε ποια είναι τα σπάνια, ποια βλέπουμε για πρώτη φορά. Ωραία ήτανε. Ακόμα την εποχή που σας λέω τώρα δεν είχαμε στα χέρια μας Game Boy. Τα ηλεκτρονικά που παίζαμε τότε ήταν αυτά τα γνωστά τα Game & Watch, είτε της Nintendo, είτε της Tiger, είτε ακόμη πιο παλιά, που συνήθως αυτά τα παίζαμε στο σπίτι γιατί ήταν πολύ επαναλαμβανόμενα και ο μόνος σου σκοπός ήταν να κάνεις high score. Δεν ήταν δηλαδή
Δεν είχαν και οθόνη ώστε να μπορεί να καθίσει κάποιος δίπλα σου να βλέπει, ήταν μικροσκοπικά. Τα ακριβά, τα Game & Watch, τη Nintendo με τις δύο οθόνες και τα λοιπά, τα είχαν πολύ λίγα παιδιά εκείνη την εποχή γιατί ήταν ακριβά. Άλλο ένα μεσημέρι που θα θυμηθώ έτσι πολύ έντονα είναι όταν ένα παιδί ήρθε, ζούσε μόνιμα στην Αυστραλία με τους γονείς του. Και χωρίς να ξέρουμε μέχρι και σήμερα την πραγματική ιστορία του πώς αυτό το παιδί βρέθηκε στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη να μεγαλώνει με τη θεία του, που ήταν και νονά του ταυτόχρονα, προφανώς ήταν η αδερφή είτε του πατέρα του είτε της μητέρας του, αλλά δεν μας ενδιέφερε σαν παιδιά ούτε να ρωτήσουμε ούτε να κουτσομπολέψουμε. Οπότε το παιδί ήρθε από την Αυστραλία και μας έφερε ένα παιχνίδι με κάρτες. Επάνω είχε κάτι φοίνικες και πολύ ωραία χρώματα η εξωτερική πλευρά των καρτών. Από τη μέσα πλευρά είχε νούμερα. Το παιχνίδι λεγόταν One και ήταν το πασίγνωστο Uno. Πρώτη φορά βλέπαμε τότε το Uno και βλέπαμε την έκδοση την αυστραλέζικη. Ρωτήσαμε να μας δείξει τους κανόνες πως παίζεται, τελικά καταλήξαμε ότι είναι κάτι σαν την αγωνία που παίζουμε εμείς με τις κανονικές τράπουλες. Και μετά για 10 μέρες πόσο ήταν το παιδί να καθίσει στην Ελλάδα, πριν τελικά μας ανακοινώσει ότι θα μείνει μόνιμα, γιατί συνήθως όσοι έρχονταν από Γερμανία, από Αγγλία ή Αυστραλία στη γειτονιά, καθόντουσαν περίπου 1 με 2 εβδομάδες και εμείς υπολογίζαμε ότι κανένα δεκαήμερο θα καθίσει. Τελικά το συγκεκριμένο παιδί, ο Γιάννης, κάθισε μέχρι και τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη και παίζαμε το Uno. Πώς μου ήρθαν τώρα όλα αυτά, ένα σκέψεις. Κάθομαι και θυμάμαι διάφορα περιστατικά. Ένα περιστατικό ακόμη που δεν θα ξεχάσω έτσι από παιδική ηλικία είναι, το έχω πει και σε live stream, σε αυτό ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι που παίζαμε. Αυτά γινόντουσαν νωρίς το απόγευμα βέβαια, αυτού του είδους τα παιχνίδια. Το ένα ήταν που πηγαίναμε σε νεόχτιστες οικοδομές και όπου βλέπαμε τυχείο που είχε 1-2 μέτρα ύψος, πηγαίναμε από εκεί για να πηδήξουμε κάτω που είχε είτε ασβέστη είτε άμμο. Συνήθως στον ασβέστη καταλαβαίνετε τι γινόταν. Στην άμμο ήταν πιο απλά τα πράγματα. Αν έβγαζες τα παπούτσια, πίναζες στην άμμο και συνέχιζες. Επίσης μας είχε πιάσει μια τρέλα να κρύβουμε Playmobil μέσα στον ασβέστη. Κάποιο Playmobil που δεν το θέλαμε. Το πετούσαμε μέσα για να έχουμε να λέμε ότι σε αυτή την οικοδομή κάπου μέσα στο χτίσιμό της υπάρχουν κρυμμένα Playmobil. Αν ποτέ θα βρεθεί μηχάνημα που θα μπορούμε έτσι εύκολα να σκανάρουμε οικοδομές στο εσωτερικό τους, σίγουρα θα πάω να ψάξω να βρω τα Playmobil αυτά. Το άλλο το παιχνίδι ήταν πολύ επικίνδυνο. Καθόμασταν στη μία πλευρά του πεζοδρομίου, κρυμμένοι πίσω τα αυτοκίνητα, τα παρκαρισμένα, και περιμέναμε να έρθει να περάσει αυτοκίνητο. Μόλις περνούσε αυτοκίνητο, και αφού μας είχε πλησιάσει αρκετά, εμείς περνούσαμε από τη μία μεριά του πεζοδρομίου στην απέναντι. Όσο πιο κοντά γίνεται στο αυτοκίνητο που περνούσε εκείνη την ώρα. Όπως καταλαβαίνετε ήταν φουλ επικίνδυνο γιατί μπορούσε απλά να μας χτυπήσει το αυτοκίνητο. Και τρόμαζε πάρα πολύ και ο οδηγός. Πατούσαν φρένα, κοκάλωναν, μετά μας έβριζαν, μας κυνηγούσαν, διάφορα ωραία σκηνικά. Μάλιστα προχθές είδα κάτι που μου θύμισε πράγματα που κάναμε μικροί. Το ένα ήταν ότι είδα παιδιά με πατίνια και το ένα από τα δύο να έχει κινητό και να ακούνε κανονικά μουσική. Μου θύμισε εποχές που βγαίναμε έξω με τα μαγνητόφωνα εκείνα σαν τους ξένους τους rapper που βλέπαμε στα βίντεο clips και ακούγαμε Poison και Bed of Nails από τον Alice Cooper και αργότερα Green Day και Offspring, γιατί ως skaters έπρεπε να ακούμε Green Day και Offspring για να είμαστε μέσα στα πράγματα. Αλλά είδα και δύο παιδάκια και μάλιστα έτσι χαμογέλασε, γιατί ήταν αγοράκι κοριτσάκι, σαν να ήταν ας πούμε στο πρώτο ραντεβού, τα οποία πήγαιναν, τους πέτυχα τη στιγμή που χτύπησαν κουδούνια σε μια καινούργια οικοδομή και άρχισαν να τρέχουν. Και λέω, κάποια πράγματα τουλάχιστον έχουν μείνει από εκείνη την ηλικία, τα κάνουν και τα σημερινά παιδιά. Επίσης πολλές φορές διαβάζω αυτά τα κλασικά, τα τι ωραία που ήταν τότε που ήμασταν εμείς παιδιά και κάναμε εκείνα τα πρωτόγωνα πράγματα. Πλέον έχω αρχίσει να νευριάζω με όλη αυτή τη μιζέρια που βγάζουμε εμείς οι 30 πλάς, 40 είμαι εγώ τώρα,
με το πόσο καλά ήταν τότε στη δική μας εποχή και το πόσο κακά είναι τώρα. Τρελαίνω με ώρες ώρες, δεν μπορώ ούτε να τα διαβάζω ούτε να μη σχολιάσω αν δω κάτι τέτοιο, κάποια τέτοια ανάρτηση στο Facebook συνήθως, όπου κάθε πικραμένος από τη ζωή του κάθεται και αναπολύει τις στιγμές εκείνες τις παλιές σαν να ήταν ιδανικότερες. Βέβαια είναι λογικό από τη μία να κρατάς από την παιδική σου ηλικία μόνο τις καλές στιγμές. Δεν υπάρχει λόγος να κρατήσεις τις κακές στιγμές. Τις στιγμές που ενδεχομένως είχες δεχθεί bullying, τις στιγμές που έχασες κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Δεν υπάρχει λόγος. Οπότε ούτως ή άλλως ο εαυτός σου από μόνος του κρατάει μόνο τα θετικά. Και διαβάζω τι καλά που ήταν τότε που παίζαμε έξω και τι καλά που χτυπούσαμε τα γόνατά μας και τους αγώνες μας στις παιδικές χαρές και πόσο πιο καλά ήταν τότε τα παιδικά και πόσο πιο καλό ήταν το Λούνα Πάρκ τότε και τι ωραία που πηγαίναμε στα οφάδικα, χωρίς να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι και για τα σημερινά παιδιά όλα αυτά που κάνουν είναι περίφημα, είναι καταπληκτικά. Δεν γνωρίζουν πώς ήταν το παλιό για να πούνε ότι τώρα το διαφορετικό είναι και κακό. Οπότε και αυτά τα παιδιά μετά από 20 και 30 χρόνια θα θυμούνται πόσο καλά ήταν το 2019 και το 2020 που έπαιζαν συνέχεια Fortnite και PUBG και μιλούσαν με τους φίλους τους και γελούσανε και μετά βρίσκονταν να πάνε στο σχολείο ή στο πάρκο να κάνουν ποδήλατο και πάει λέγοντας. Μετά, τι άλλο να σας πω έτσι για καλό καιράκι, μπορεί για να σας κούρασα, να το κλείσουμε εδώ το πρώτο μέρος, να μου πείτε πώς σας φάνηκε αυτός ο μονόλογος και αν σας αρέσει κάποια στιγμή θα έρθουν και άλλα τέτοια δεύτερο, θα έρθει το δεύτερο μέρος, το τρίτο μέρος και πάει λέγοντας ανάλογα με το που είμαι κάθε φορά. Για παράδειγμα μπορεί να είμαι στην παραλία και να κάθομαι να μονολογώ σαν το χαζό και να θυμάμαι διάφορα πράγματα από την παραλία και από τα μπάνια της παιδικής ηλικίας. Περιμένω τα σχόλιά σας και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε. Γεια σας παιδιά.